Όπως είπαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας μας και όπως έχετε ενημερωθεί βέβαια και από την ιστοσελίδα μας και από τα τηλεοπτικά spots, αύριο έχουμε ευλογημένες στιγμές που θα ζήσει η Γαλήνη Ωραιοκάστρο. Θα έχουμε υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Γαλήνης εκεί στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Γαλήνης Ωραιοκάστρου. Η 4Ε θα είναι εκεί, θα σας μεταφέρει αυτές τις στιγμές και αύριο το απόγευμα βέβαια, αλλά και την Κυριακή το πρωί απευθείας μεταδόσεις. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον πατέρα Λάζαρο Βίρλιο, ο οποίος είναι ο εφημέριος του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου Σταυρού. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας. Αληθώς Ανέστη του Κυρίου μας. Ευλογημένες πραγματικά οι στιγμές αυτές για όλη τη Θεσσαλονίκη, έτσι όχι μόνο για τη Γαλήνη Ωραιοκάστρου, καθώς υποδέχεστε αύριο το λείψανο της Αγίας Γαλήνης. Ακριβώς. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι μέσα σε αυτή την αναστάσιμη περίοδο του Πεντηκοσταρίου και ταυτόχρονα και μέσα στην χρονιά όπου η Μητρόπολη μας κλείνει 50 χρόνια ζωής και διακονίας, προστίθεται ακόμη μία χαρά για την τοπική μας εκκλησία, για την ενορία μας, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού εδώ στη Γαλήνη Ωραιοκάστρου, καθώς αύριο, το Σάββατο, όπως είπατε και εσείς, στις 25 Μαΐου, το απόγευμα, στις 6.30 ώρα, θα υποδεχθούμε τεμάχιο Ιερού Λειψάνου της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Γαλήνης από την Μητρόπολη Αργολίδας, το οποίο και θα κομίσει ο εκεί Μητροπολίτης κύριος Νεκτάριος. Βέβαια την Κυριακή από το πρωί θα παρακολουθήσουμε και το αρχιερατικό συλλήτουργο το οποίο θα τελεστεί και φυσικά την υποδοχή είπαμε το Σάββατο αλλά και το δυσαρχιερατικό εσπερινό που θα ακολουθήσει. Αν θυμάμαι καλά... Συγγνώμη, επίσης και την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε τον εθέορτο εσπερινό με την περιφορά της Λειψάνου της Αγίας Γαλήνης εδώ στον οικισμό μας. Και βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ήταν Οκτώβριος του 2022 που ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας είχε εγκαινιάσει και παρεκκλήσιο της Αγίας Γαλήνης στο ναό σας. Πολύ καλά το θυμάστε. Στις 22 Οκτωβρίου, περίπου 1,5 χρόνο πριν, έγιναν τα εγκαίνια του παρεκκλησίου που βρίσκεται στο ισόγειο του ναού, στο πνευματικό μας κέντρο, από τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο κύριο Βαρνάβα. Πατέρα Λάζαρε, θέλετε να μας μιλήσετε για τον βίο της Αγίας Γαλήνης, για τους τηλεθεατές τώρα που ίσως να μην γνωρίζουν πολλά. Ναι, βεβαίως. Η Αγία Γαλήνη ανήκει στην χωρία 7 παρθένων μαρτύρων γυναικών, οι οποίες βρίσκονταν υπό την καθοδήγηση του πνευματικού τους και εξάρχου τους, του Αγίου Λεωνίδη. Οι 7 αυτές μάρτυρες, μαζί με τον Άγιο Λεωνίδη, είναι η Χαρίεσα, η Νίκη, η Καλίδα, η Νουνεχία, η Βασίλισσα, η Θεοδώρα και η Αγία Γαλήνη. Ξεκίνησαν από την περιοχή της Ευρυτανίας για να κηρύξουν τον Λόγο του Χριστού, στην περιοχή της Κορίνθου. Εκεί βρέθηκαν τις ημέρες του Πάσχα και το Μεγάλο Σάββατο, καθώς έψαλαν μαζί με τους άλλους χριστιανούς στην Κόρινθο, κατηγορήθηκαν από τους ειδωλολάτρες και τους Εβραίους της περιοχής και οδηγήθηκαν στον έπαρχο της πόλης εκείνης. Εκείνος τους υπέβαλε σε πολλά βασανιστήρια, τους υποσχέθηκε τιμές και δόξες, όμως οι Άγιοι Μάρτυρες όλα αυτά τα αρνήθηκαν, θεώρησαν τα βασανιστήρια σαν μια γέφυρα για την αιώνια ζωή και υπέστησαν μαζί με ραβδισμούς, ξέσχισαν το σώμα τους, τους έκαψαν με λαμπάδες, τους έβγαλαν τα νύχια και τους φυλάκισαν. Όμως, οι Άγιοι, όπως είπαμε, υπέμειναν σε όλα αυτά γενναία. Τελικά, ο έπαρχος αποφάσισε να τους οδηγήσει στην θάλασσα, όπου τους έδεσαν με πέτρες, τα χέρια και τα πόδια, και τους έριξαν στο βυθό. Και έτσι ο Κύριός μας επέτρεψε με αυτόν τον τρόπο διαπνιγμού να αφήσουν και την τελευταία τους πνοή επί της γης. Στη συνέχεια τα λείψανα περισυλλέγησαν από τους χριστιανούς μετά από 3 ημέρες από την θάλασσα και στο σημείο εκείνο
στην περιοχή της παραλίας του Λεχαίου Κορίνθου, χτίστηκε ιερός ναός προς τιμήν τους και μονή, της οποίας όμως σήμερα υπάρχουν μόνο τα ερείπια. Μετά από 1750 χρόνια, δηλαδή το 1916, μετά από ενύπνια τα οποία είχαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και ο επίσκοπος, ο τότε Αργολίδος Αθανάσιος, έψαξαν στα ερείπια αυτής της μονής και βρήκανε τα λείψανα των μαρτύρων αυτών, τα οποία βρίσκονται πλέον στην Ιερά Μητρόπολη Αργολίδος και στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Νέας Επιδαύρου, από όπου και τεμάχια αυτών θα κομίσει, όπως είπαμε, και ο Μητροπολίτης Νεκτάριος. Ευλαβούνται η μνήμη ιδιαίτερα. Τους τιμάται στις 16 Απριλίου. Mm-hmm. Ευλαβούνται ιδιαίτερα, πατέρα Λάζαρε, την Αγία Γαλήνη πάντως εκεί, στη Μητρόπολη Αργολίδος και στην Κόρινθο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Και βέβαια, πόσο μάλλον τώρα εδώ στον οικισμό Γαλήνιο, που καταφθάνει αύριο η Αγία, τα λείψανά της, πόσο μάλλον λοιπόν ακόμη μεγαλύτερη ευλογία θα λέγαμε για τον τόπο σας, πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία, όντως. Πριν από 50-60 χρόνια, όταν πρωτοφτιάχνονταν αυτός ο οικισμός, οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να τον ονομάσουν Γαλήνη, λόγω της ηρεμίας της περιοχής που είχε τότε. Ο Μητροπολίτης μας, ο τότε κυρός Διονύσιος, αποφάσισε λοιπόν μαζί με τον Τίμιο Σταυρό η εκκλησία αυτή να τιμά και την Αγία Γαλήνη και έτσι το τοπωνύμιο και η εκκλησία να είναι ταυτόσημα. Οπότε αύριο 6:30 το απόγευμα και να τονίσουμε πριν να σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε ότι έχετε μια εξαιρετικά δραστήρια νεολαία εκεί στο Ιερό σας Ναό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Πραγματικά επιτελείτε ένα πολύ σημαντικό έργο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εμείς τον καλό Θεό που μας δίνει αυτήν την ευκαιρία, να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατό μας, ο οποίος εργάζεται όχι μόνο για τα σωματικά μας με τα πολλά συσίτια που έχει ιδρύσει, αλλά και για τα πνευματικά μας με όλες αυτές τις δράσεις, τον Σεβασμιότατο φυσικά Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου, το κανάλι σας, το κανάλι μας το εκκλησιαστικό, το οποίο θα προβάλλει αυτή την χαρά της τοπικής μας Εκκλησίας, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα έλθουν να προσκυνήσουν, να πάρουν την χάρη της Αγίας και ευχόμαστε η Αγία Γαλήνη να δίνει στις οικογένειες όλων μας, στις εργασίες μας, σπιτικά μας, την Γαλήνη του Χριστού, την ειρήνη του Χριστού, γιατί πραγματικά οι Άγιοι μας είναι αυτό που ονομάζουμε αναστημένοι άνθρωποι. Μέσα στην περίοδο αυτή την Αναστάσιμη λοιπόν, ερχόμαστε να προσκυνήσουμε τα λείψανα ενός αναστημένου ανθρώπου, της Αγίας Γαλήνης. Και επειδή ο Άγιος αγαπάει πάρα πολύ τους ανθρώπους, γιατί αγάπησε και αγαπάει πολύ τον Θεό, είναι σίγουρο ότι εισακούει τις προσευχές μας, εισακούει τις παρακλήσεις μας και είναι ευχέτης για πάντα στον θρόνο του Θεού. Πατέρα Λάζαρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας να ζητήσουμε και πάλι. Αληθώς Ανέστη, του Κυρίου μας. Ακούσατε λοιπόν υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Γαλήνης. Αύριο, 6:30 το απόγευμα, εκεί στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Γαλήνης Ωραίου Κάστρου. Απευθείας μεταδόσεις από την 4Ε και αύριο Σάββατο απόγευμα, αλλά και την Κυριακή το πρωί βέβαια, του Αρχιερατικού Συλλήτουργου. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και ελάτε να δούμε ένα βίντεο για τη σημερινή γιορτή. Όσοι ο Σημεών ο Θαυμαστορίτης τιμάται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι το Ασβεστοχώρι της Θεσσαλονίκης. Μας περιμένει ο πατήρ Εμμανουήλ Μπουζίνος.